Κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία προκάλεσε χάος και στην Κωνσταντινούπολη, με χιλιάδες αυτοκίνητα να εγκλωβίζονται επί ώρες στους χιονισμένους δρόμους, με στρατιωτικά ελικόπτερα να μεταφέρουν ανθρώπους που κινδύνευε η υγεία τους. Εικόνες παράλυσης, όπως θα δείτε και στο Διεθνές Αεροδρόμιο, όπου χρειάστηκε επέμβαση αστυνομίας για να περιορίσει τους εξαγριωμένους πολίτες. Evet ya burada kaldık. Bir 16 saat kadar oldu. Şoktayım açıkçası. Uykusuzum. Χιλιάδες εξουθενωμένοι οδηγοί, εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους χωρίς προμήθειες, σε πολικές θερμοκρασίες για πάνω από 20 ώρες σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους στην Κωνσταντινούπολη. Tam bir gün olacak neredeyse. Biz Sivas'tan geliyoruz ha. Burada var. Ailece geziyoruz işte Goya gezmeye gelecektik İstanbul'a. Metropol diyor İstanbul. Herhalde tövbe olur daha gelmek yani İstanbul'a. Εικόνες παράλυσης και χάους. Yolcularının terk edip gittiği araçlar, bu araçlar çekilmediği sürece buradaki yol açma çalışmaları da devam edemeyecek. Binek araçlar 3 şeridi tamamen kapatmış durumda ve müdahalelerle sadece bir şerit açılabilir. Zor koşullarda aracımızı bıraktık iş yerimizde. Dolayısıyla Büyükçekmece Kumburgaz tarafına gidiyoruz ama... Το έμφραγμα στις μετακινήσεις που έφερε ο χιονιάς είναι τόσο μεγάλο που χρειάζεται συνδρομή στρατιωτικού ελικοπτέρου προκειμένου να γίνει διακομιδή ασθενούς εντός πόλης. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης παραδίνεται και αυτό στο κύμα κακοκαιρίας και κλείνει. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίζονται και καλούνται να περάσουν τη νύχτα στο πάτωμα της αίθουσας αναχωρήσεων. Η κούραση και ο εκνευρισμός δεν αργεί να φέρει ένταση. Εκατοντάδες επιβάτες φωνάζουν ζητώντας επίμονα δωμάτιο σε ξενοδοχείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις σχηματίζουν κλειό γύρω τους για την αποφυγή επεισοδίων.